Από ποιο σχολείο είστε? Από το πρότυπο γυμνάσιο Μυτιλίνης. Σήμερα είναι Κυριακή. Ναι. Η μέρα ξεκούρασης για τα σχολεία. Τι κάνετε εδώ? Έχουμε έρθει στην πλάτσα Μάκια για να μαζέψουμε και να καταγράψουμε σκουπίδια. Έχουμε έναν όμιλο στο σχολείο μας, λέγεται Περιβάλλον και Θετικές Επιστήμες, και ως σκοπό μας έχουμε να μαζεύουμε σκουπίδια και να βοηθάμε το περιβάλλον και να μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Εγώ είμαι πρώτη γυμνασίου. Έχεις ξανάρθει σε αυτόν τον όμιλο? Όχι, γιατί δεν έχω ξαναμπεί σε όμιλο ποτέ, επειδή το πρώτο σχολείο προσφέρει ομίλους και διάφορα τέτοια. Σου αρέσει? Ναι. Είμαστε από το πρότυπο γυμνάσιο Μυτιλίνης και εγώ είμαι δευτέρα γυμνασίου. Έχεις ξανασυμμετάσχει στο συγκεκριμένο όμιλο ή είναι η πρώτη χρονιά? Είχα συμμετάσχει και πέρυσι, αλλά με άλλον καθηγητή, αλλά είχε παρόμοιο θέμα και μου άρεσε αρκετά το περιβάλλον, ας πούμε, οπότε μπήκα πάλι σε παρόμοιο. Πολύ ωραία. Μετά από όλα όσα έχεις δει στον όμιλο, έχει αλλάξει η συμπεριφορά σου στο σπίτι, στο πώς απορρίπτει σκουπίδια, στο πώς ανακυκλώνεις απορρίμματα? Ναι, έχει αλλάξει αρκετά η συμπεριφορά μου. Άρχισα να κάνω κάποιες καινούργιες συνήθειες που είμαι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, ας πούμε, και με βοήθησε. Ο όμιλος λέγεται Περιβάλλον και Θετικές Επιστήμες. Το φοιτηνό μας θα μείνει πλαστικά στη θάλασσα, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη Μεσόγειο. Και η σημερινή μας δράση αφορά την καταγραφή όλων των σκουπιδιών για να δούμε πόσο τους 100 είναι τα πλαστικά. Και από εκεί και πέρα θα είναι η ερευνητική εργασία μας. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να δούμε το ποσοστό των βιοδιασπόμενων πλαστικών και να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να μην πετάμε πλαστικά στη θάλασσα. Και πρέπει να μπούμε και λίγο στη διαδικασία του reuse και του reduce, δηλαδή να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών. Αυτός είναι ο σκοπός του ομίλου μας φέτος. Κυρία Σπανέλη, μας έχετε συνηθίσει σε εξαιρετικές δράσεις μέσα από τους ομίλους. Εγώ θεωρώ όμως πολύ σημαντικό που πάρα πολλά παιδιά σήμερα είναι εδώ, είναι Κυριακή, άφησαν τον κυριακάτικο πρωινό ύπνο και ήρθαν εδώ για μια πολύ σπουδαία δράση. Νομίζω όταν για τα παιδιά οργανώνεις κάτι ενδιαφέρον και τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι το περιβάλλον είναι ενδιαφέρον και τους αφορά άμεσα, συμμετέχουν με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Δηλαδή ήρθαν σήμερα με χαρά, το θεωρήσαν ότι ήταν πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό κομμάτι της εργασίας τους. Σε όλους πρέπει να ενδιαφέρει το περιβάλλον, σε όλους μέσα σε αυτό ζούμε. Οπότε πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντί του. Και έτσι προσπαθούμε να περάσουμε και στα παιδιά. Διότι αυτά μεθαύριο θα είναι οι συνεχιστές όλων αυτών που θα πάρουν μέσω εμάς. Θεωρούμε πολύ σημαντική την περιβαλλοντική εκπαίδευση, γιατί ουσιαστικά πρέπει να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να έχουν οι ίδιοι ένα καλύτερο αύριο.